Πάμε λίγο στον Αλέξο Τυρόπουλο. Τι έχουμε, Αλέξη? Έχουν μπει στον αγωνιστικό χώρο. Έχουν μπει στις εξέδρες πίσω από τον ελληνικό πάγκο. Με μαύρες κουκούλες και έχουν επιτεθεί κάποιοι στον πάγκο των Κροατών. Έχουμε και φωτιές. Δεν ξέρω αν μπορεί η κάμερα να γυρίσει. Έχουμε στο σημείο που είναι οι Κροάτες φύλαθλοι. Εκεί που είναι οι Κροάτες. Υπήρχαν και επεισόδια και πριν από την έναρξη του αγώνα. Χρήστο, έξω στους δρόμους, έξω το Καρασκάκι, μακριά από το Καρασκάκι. Ήταν γύρω σε 150 φύλαθλοι Κροάτες, οι οποίοι δεν είχαν εισιτήριο και προσπάθησαν να πλησιάσουν στο γήπεδο να μπουν. Δεν τους άφησε η αστυνομία, αλλά φαίνεται ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ έκρηκτη. Μάλιστα. Και έχουμε και φωτοβολίδες μέσα στον κόσμο. Όχι από κάποιο πέταλο ή από κάποια λυπηρά. Ο Γουέφ πάντως έδωσε τις πληροφορίες, την εντολή ουσιαστικά να ακουστεί από τα μεγάφωνα ότι θα υπάρξει διακοπή και αυτό βέβαια θα είναι δικιά μας ζημιά. Αλλά έχει δημιουργηθεί ένας πανικός. Έχει πάει και ο Μπίλιτς στον τέταρτο διαιτητή και κάνει μια συζήτηση μαζί του, δείχνοντας φυσικά στην αιστεία της κατά κυριολεξία φωτιάς. Υπάρχει και κάποιος που έχει χάσει τις αισθήσεις του πίσω από τον ελληνικό πάτο. Εδώ εμείς βλέπουμε τους Κροάτες στην εξέδρα. Και αρχίζουν και εκτοξεύονται και καθίσματα. Κόσμος εν τω μεταξύ. Και φωτοβολίδες ο ένας τον άλλον. Ναι. Μάλιστα. Κάποιος φύλαθλος έχει χάσει αισθήσεις του εδώ πέρα. Εντάξει, οι Κροάτες πάνε καθίσματα και τα πετάνε προς τους δικούς μας αργά ή γρήγορα. Εδώ έχουμε... Χριστό, οι δικοί μας μπήκανε μέσα. Μπήκανε 100 κουκουλοφόροι. Είναι οι δικοί μας ξεκίνησαν την επίθεση. Κάποιοι μπήκαν στη θύρα πίσω από τον ελληνικό πάγκο. Μάλιστα. Εδώ πλέον παρακολουθούμε πόλεμο, δεν παρακολουθούμε αυτό για το οποίο ήρθαμε απόψε. Βασίλη Παπαδόπουλε, ναι. Και ο Μπίλιτ ζητάει από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του να αποχωρήσουν. Ήδη μερικοί τους βλέπω έχουν περάσει μέσα στη φυσούνα. Εδώ ο Γουέμπ με τον Καρακούνη. Εν τω μεταξύ υπάρχουν κάποιες φωτοβολίδες που υπάρχουν και από την πλευρά των δικών μας και πέφτουν μεταξύ των δικών μας. Αυτά είναι ανόητα πράγματα από πλευράς όποιον ήρθαν εδώ απόψε και ήρθαν να δουν ποδόσφαιρο. Χριστό. Όπως πάντα και κάποιοι ηλίθιοι, έτσι. Χριστό. Τι να κάνουμε. Είναι ανίκητη η ηλίθιότητα.